να βγαίνει από τη δικαστική αίθουσα. Πριν από λίγο εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου. Κρίθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι ομόφωνα ένοχοι για τα δικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και του ομαδικού βιασμού από κοινού. Να σου πω ότι και οι δικαστές και οι ένορκοι συμφώνησαν ότι και οι δύο τέλεσαν τα αδικήματα αυτά. Βλέπουμε τώρα την έκρηξη της Ελένης Κοπαλούδη. Αντιλαμβάνομαι και την... Βλέπουμε τη μητέρα της αδικοχαμένης φοιτήτριας, η οποία βγήκε υποβιασταζόμενη από τη δικαστική αίθουσα. Ακριβώς, Ράνια, έχουν συγκεντρωθεί εδώ μέλη φεμινιστικών οργανώσεων που φωνάζουν συνθήματα. Να σου πω ότι στη δικαστική αίθουσα μπήκαν μόνο 70 άτομα. Οι υπόλοιποι παραμένουν εκτός της δικαστικής αίθουσας και ανέμεναν την απόφαση που εκδόθηκε πριν από λίγο. Αυτή τη στιγμή οι δικηγόροι των κατηγορουμένων προβάλλουν στο δικαστήριο τα αιτήματά τους για την αναγνώριση ελαφρυντικών. Στη συνέχεια θα έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως επί των ελαφρυντικών και την απόφαση του δικαστηρίου. Μετά από αυτό θα αναμένουμε τι ποινές θα επιβληθούν στους δύο κατηγορούμενους. Μάλιστα, Βάσο Παλού. Ναι, Βάσο. Να σου πω ότι οι ανώτατες προβλεπόμενες ποινές και για τα δύο αδικήματα είναι ισόβια κάθριξη. Βάσο Παλαιού, σε ευχαριστώ πολύ. Αναλυτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και στο Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο στις 5 παρα 20 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων 8 παρα 4 με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου. Προς το παρόν, γεια σας.